Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να συναντήσουμε τον Ευρωβουλευτή και επικεφαλής του κόμματος Κόσμος σε αυτές τις ευρωεκλογές, τον κύριο Πετροκόκαλη, που όπως όλοι οι ευρωβουλευτές, οι 720 ευρωβουλευτές, είναι σήμερα στο Στρασβούργο στην τελευταία συνεδρίαση, γιατί μετά ο καθένας ή κάθε μια παίρνει τον δρόμο του για να ξαναβρεθεί στο κοινοβούλιο. Οπότε όλο αυτό, κύριο Κόκαλη, έχει και φόρτιση σήμερα. Οπωσδήποτε. Καλησπέρα καταρχήν. Είναι η τελευταία συνεδρίαση αυτής της θητείας. Όλοι όσοι εργαστήκαν τα τελευταία 5 χρόνια για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, σήμερα αυτές τις μέρες είναι οι τελευταίες που θα βρεθούμε όλοι μαζί. Θα ψηφίσουμε τα τελευταία νομοσχέδια σε μια πολύ γεμάτη θητεία, μια θητεία με πολλές αλλαγές, και θα κλείσουν οι εργασίες του Κοινοβουλίου και θα μπούμε σε επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο θα έχει ήδη ολοκληρωθεί τέτοια ώρα η συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με όλους τους αυτοδιοικητικούς και όλους τους εμπλεκόμενους στο θέμα των αποκαταστάσεων για τις ζημιές που υπέστη η Θεσσαλία από τις 2 θεομηνίες του Σεπτεμβρίου. Εσείς αυτό το θέμα, αν θέλετε, και γιατί είναι αυτή η φιλοσοφία που διατρέχει το κόμμα σας, σήμερα δε Παγκόσμια ημέρα γης, να το πούμε και αυτό. Σωστά. Τώρα να πεις χρόνια πολλά στη γη με αυτά που περνάει, ας δημιουργήσουμε εμείς μια προοπτική για πολλά χρόνια ακόμη. Είναι στο χέρι της καθεμιάς και του καθενός αυτό. Έχετε ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα που αντιμετώπισε η Θεσσαλία, αλλά όχι από τον Ντάνιελ και δόθε, από τις συνθήκες που έφεραν τόσο μεγάλες πληγές στην Θεσσαλία. Και επειδή βλέπετε και το μέλλον, που δεν πρέπει να σχεδιάζεται με ένα κοντινό ορίζοντα, αλλά με ένα μεγαλύτερο, πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Από τις πολλές επισκέψεις που έχετε κάνει παντού, δεν έχετε αφήσει γωνιά της Θεσσαλίας που δεν βρεθήκατε. Τι κρατάτε? Τι κρατάω? Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι είναι μόνο ζήτημα αποζημιώσεων. Είναι ζήτημα συνολικής ανασυγκρότησης της περιφέρειας Θεσσαλίας, επανασχεδιασμού και επαναδημιουργίας των υποδομών εκείνων που εξασφαλίζουν την προστασία και της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και της παραγωγής ικανότητας της περιφέρειας. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι θεομηνίες, ούτε ο Ιαννός, ούτε ο Ντανιέλ, ούτε ο Ηλίας δεν είναι θεομηνίες. Είναι η κατάσταση του κλίματος όπως θα είναι από εδώ και μπρος, λόγω της ανθρωπογενούς παρέμβασης, δηλαδή της απουσίας κυβερνητικής πολιτικής για να μετριάσουμε τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Επομένως, αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Και σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, την οποία είδα και όταν είχα έρθει με τον Σονιανό και τώρα από τις προηγούμενες εβδομάδες που γύρισα όλη τη Θεσσαλία, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι μια τεράστια ζημία που έχει υποστεί η περιφέρεια Θεσσαλίας, μια ζημία την οποία την έχει υποστεί χωρίς να φταίνε σε κάτι κάτι της Θεσσαλίας. Είναι μια, θα λέγα, κυβερνητική αδράνεια ετών να προετοιμαστεί και να προσαρμόσει τις υποδομές στο κλίμα το οποίο γνωρίζουμε ότι θα έρθει. Σήμερα μόλις η Επιστημονική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε την κατάσταση του κλίματος του 2023 και μας είπε αυτά που γνωρίζουμε, ότι ήταν το θερμότερο στην ιστορία, ότι θα έχουμε άλλες περισσότερες συχνότερες βροχοπτώσεις, σε άλλες περιόδους μεγάλες εκτεταμένες ξηρασίες. Επομένως, καλά κάνει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης και έρχεται 7 μήνες αργότερα. Εγώ στην περιοδία μου συνάντησα μεγάλη απελπισία και αγωνία από χιλιάδες ανθρώπους των οποίων τα χωράφια δεν είναι πια προσβάσιμα, από πολλούς δημάρχους οι οποίοι δεν έχουν τύχη βοήθεια στη συνδρομή στο να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις δημόσιες υποδομές. Η συζήτηση για τις ιδιωτικές περιουσίες είναι ακόμα πιο δύσκολη. Και φοβάμαι ότι, να το πω πιο θετικά, καλό είναι που επιτέλους έρχεται. Όμως,
Η πραγματικότητα είναι ότι η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για να συγκροτηθεί αυτό το πλάνο ανασυγκρότησης από μια Ολλανδική, από την Ολλανδική εταιρεία, είναι μια διαδικασία που δεν είναι αυτή που είναι η βέλτιστη. Εσείς σε αυτό το πεδίο ευθυγραμμίζεστε και με τις πολλές αντιδράσεις, ενστάσεις που έχει διατυπώσει ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, ο οποίος να πούμε ότι αυτή την ώρα μετέχει και σε μια μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση που φαντάζομαι είναι μια προετοιμασία εν ώψη της αυριανής επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Για παράδειγμα, έχει διαφωνήσει με το πώς θα θωρακίσουμε την περιοχή της Κάρλας για να μην ξαναζήσουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί όπως το είπατε κι εσείς, κανείς δεν εγγυάται ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά από ό,τι συνέβη μέσα σε μια τριετία στην Θεσσαλία, με τον Ιαννό αρχικά, με τον Ντάνιελ στη συνέχεια. Για το μοντέλο του πρωτογενού τομέα που προτείνουν οι Ολλανδοί, τέλος πάντων, μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που είναι λίγο πολύ γνωστά, έχετε κι εσείς διαφωνήσει. Και ρωτώ ευθέως, όπως το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, δεν έχουμε έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που θα μπορούσε να εκπονήσει μελέτη? Κάποιοι λένε, μα για δείτε ρε παιδιά, όμως η Ολλανδία είναι κυριολεκτικά κάτω από το ύψος της θάλασσας, είναι κυριολεκτικά κάτω από το νερό. Δεν είναι λογικό να έχουν αυτή καλύτερη τεχνογνωσία? Θα μπορούσαμε συνεπώς να παντρέψουμε την εμπειρία εκείνων και ημών? Κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ είναι ότι όχι απλώς κανείς δεν εγγυάται ότι δεν ξανασυμβεί, αντιθέτως η επιστημονική κοινότητα μας διαβεβαιώνει ότι θα ξανασυμβούν. Και επειδή θα ξανασυμβαίνουν και επειδή όταν συνέβησαν αυτά τα πράγματα, το να αναθέτεις χωρίς διαγωνισμό σε μια Ολλανδική εταιρεία, όχι στην Ολλανδία γενικότερα. Η Ολλανδία, ξέρετε, έχει 21 δημόσιους φορείς διαχείρισης των υδάτων. Δεν την κάνει αυτή τη δουλειά μια εταιρεία στην οποία αναθέτεται χωρίς διαγωνισμό και μάλιστα πληρώνεται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για να κάνει μια μελέτη η οποία δεν εδράζεται σε καμία διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, η οποία, πολύ σωστά λέτε, έχει και γνώση και μεγάλη εμπειρία. Μια μελέτη λοιπόν η οποία δεν υπογράφεται από κάποια γνωστή επιστημονική ομάδα, όπως και η κάθε ΑΕΠΟ. Μια μελέτη η οποία έτυχε νομίζω 9 ημερών διαβούλευσης και αφορά και χωρίς να μπω στα ειδικά θέματα, το εύρος και το βάθος της μελέτης αυτής είναι τεράστιο. Μιλάμε για την ανασυγκρότηση όλης Θεσσαλίας για τις επόμενες δεκαετίες. 500 αμετάφραστες σελίδες σε 9 μέρες μπήκαν αυτό στη διαβούλευση. Δεν μπορεί να γίνεται ερήμην της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων της περιφέρειας, του λαού της περιφέρειας, των εργαζομένων και ούτω καθεξής. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο λάθος τρόπος και άλλωστε αυτό, ξέρετε, δυστυχώς είναι κάτι που θα πρέπει να συμβεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες είναι εξίσου αθωράκιστες με την Θεσσαλία. Ειδικότερα η Θεσσαλία, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να το καταλάβουμε είναι και οι παλιότεροι εκεί οι τηλεθεατές μας θα θυμούνται ότι σχεδόν μέχρι τον πόλεμο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο κάμπος Θεσσαλίας είχε πολλά μέρη στα οποία ήταν έλλη, πολλά μέρη τα οποία πλημμυρίζανε, πολλά μέρη τα οποία δεν ήταν τόσο έφορα. Και μια τεράστια δημόσια επένδυση με κρατικό σχεδιασμό, με το σχέδιο Marshall, δημιούργησε τα αποστατιστικά κανάλια, δημιούργησε τα αναχώματα και τους εγκυβωτισμούς των ποταμών και αποστράγγισε μεγάλα μέρη και δημιούργησε αυτή την μέχρι πριν λίγο καιρό κατάσταση Θεσσαλία. Όλο αυτό λοιπόν το τεράστιο τεχνικό υδραυλικό έργο απλώς σήμερα βρίσκεται εκτός τεχνικών προδιαγραφών αυτών που μας διαβεβαιώνουν οι επιστήμονες θα συμβεί. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να συμβαίνει ερήμην, επαναλαμβάνω, της τοπικής κοινωνίας. Η πολιτική όμως οφείλεται και προτάσεις να κάνετε, γιατί τις διαπιστώσεις έχουμε την πολυτέλεια να τις κάνουμε εμείς οι πολίτες. Άρα εσείς τι θα βλέπατε για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας, και μην το πάρουμε κυριολεκτικά, γιατί πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου, σε ένα μεγάλο ορίζοντα τον σχεδιασμό όλων αυτών των πολιτικών? Δεν χωράει αμφιβολία ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας πρώτα απ' όλα στηρίζει
επανασχεδιασμού και επανακατασκευής αυτού του κολοσσιαίου υδραυλικού τεχνικού έργου που αναφέραμε μόλις νωρίτερα. Από εκεί και πέρα είναι σωστή η συζήτηση που ξεκινάει και για την αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα, τι θα μπορεί να φυτρώνει πια στη Θεσσαλία. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από την μεγάλη πλημμύρα είχαμε τον καύσωνα Κλέων, όπου η θερμοκρασία εδάφους στον κάμπο της Θεσσαλίας είχε φτάσει ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι όπως και σε όλο τον κόσμο, έτσι και στη Θεσσαλία, υπάρχει μεγάλη ανάγκη προσαρμογής πρωτογενούς παραγωγής στην καιρική συνθήκη που θα ισχύει από εδώ και μπρος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να καλλιεργείς κάτι αντίθετα με αυτό που σου επιτρέπει το κλίμα, η θερμοκρασία και το νερό. Τώρα, υπάρχουν και τεράστια θέματα, ειδικά στη Θεσσαλία, που αφορούν και την υγεία του εδάφους, την υγεία του υδροφόρου ορίζοντα, οι μεγάλες γεωτρήσεις που γίνονται και το πόσο βαθιά έχει πάει ο ορίζοντας που κινδυνεύει να γίνει υφάλμυρος. Υπάρχουν θέματα με την χρήση φυτοφαρμάκων. Εμείς σαν ως πράσινοι πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο της όλης πρωτογενής παραγωγής πρέπει να αλλάξει ένα μοντέλο, ώστε να μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να εξασφαλίσουμε την διατροφική επάρκεια. Ευχαριστούμε θερμά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε ξανά και ξανά, εις το επανειδήν. Γεια σας, κύριε Κόκαλη. Για αύριο. Για να δούμε τι θα γίνει, αν θα προκύψει κάτι καλό.